Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα δείξουμε πώς θα κάνουμε κοφτό μακαρονάκι. Είναι συνταγή η οποία να ανοίξει τα ματάκια σου. Τα έχω ανοίξει. Νοικοκυρούλα, που αρχίζει τώρα και μην και εσύ νοικοκυρά σιγά-σιγά. Ναι. Να δεις πώς θα μαγειρέψει στον καλό, στην καλή, στο φίλο, στη φίλη, στη μητέρα. Δεν ξέρω τι έχεις. Η προσωπική μου ζωή είναι γνωστή. Δυστυχώς. Πώς θα κάνεις κοφτό μακαρονάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα υλικά και ξεκινάμε να μαγειρεύουμε. Εντάξει. Είναι πολύ απειλητική η τσιμπίδα σου. Η τσιμπίδα ήταν απειλητική αν σε κοίταγα έτσι στα μάτια. Αλλά κοιτάω τον μπάγκο. Οπότε δεν σε απειλώ. Ωραία, δώσε μου για να δείξω τα υλικά. Έλα, πάμε. Ευχαριστώ, σε πει δασκάλου. Λοιπόν, κοφτό μακαρονάκι. Τέλεια. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Ωραία. Ντοματίνια. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Εδώ έχουμε κουρκουμά. Ελαιόλαδο ανακατεμένο με κουρκουμά. Ωραία, εντόπισα το μουσταρδί. Ωραία. Αυτό εδώ. Λευκό κρασί. Λευκό κρασί και θράψαλο κόκκαλης και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε για τα καλά προϊόντα και για τις ιδέες που μας δίνεις και μας δίνεις και τροφή για να μαγειρέψουμε κάτι καλό. Έχουμε νερό στο οποίο θα ξεκινήσουμε και θα βράσουμε τα ζυμαρικά. Θα πάντα κοιτάμε τι λέει ο παρασκευαστής, αλλά θα βράσουμε λιγότερο τα ζυμαρικά. Γιατί? Γιατί η νοικοκυρά, παιδιά, δεν έχει χρόνο να κάνει φαγητό 5 φορές τη μέρα, εκτός αν σε έχει, φίλε μου, τόσο καλοναθρεμένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο. Οπότε θα μαγειρέψει μία φορά και θα αφήσει το φαγητό στο τσικάλι μέσα για να τρώμε όλη τη μέρα. Οπότε το μακαρόνι θα μαγειρευτεί λιγότερο, να κρατάει λίγο, να στέκει λίγο που λέμε, για να μην είναι το βράδυ, να μην βγαίνει, να γυρνά στην κατσαρόλα και να βγαίνει όλο σαν παστίτσιο μαζί. Ωραία. Βάζουμε αλατάκι, μπόλικο. Και το αφήνουμε στην ησυχία του. Ναι, άλλη μια κυρομολιά θα παίξουμε πιο μετά. Και θέλω μόλις πάρει μία βράση να χαμηλώσει τη φωτιά, γιατί αν η κατσαρόλα μητέρα δεν είναι καλή, είναι λεπτόματη, θα κολλήσει το ζυμαρικό στον πάτο. Α, όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε δίπλα να κάνουμε το θράψαλο. Άνοιξε μητέρα τα ματάκια σου να δεις πώς γίνεται το θράψαλο. Γιατί το θράψαλο, θέλω να σου πω, έχει δύο ψησίματα. Και η σούπια και το καλαμάρι. Ένα έχει, το τέλειο. Μια γλώσσα. Τι φταίω. Λοιπόν, έχει δύο ψησίματα. Δηλαδή, στα 3-4 λεπτά. Σφίγγι, λάστιχο. Όχι, όχι λάστιχο. Και μετά ξαναθέλει 40 λεπτά για να μαλακώσει πάλι. Εντάξει. Άλλα 40 λεπτά μαγείρεμα. Ψέματα. Για να ξαναμαλακώσει, ναι. Το οποίο δεν είναι το ίδιο. Ξέχασέ το, όχι. Οπότε θα το βγάλουμε στα 3-4 λεπτά. Έχεις δυναμώσει τη φωτιά εδώ. Πάμε να βάλουμε το λάδι με το κουρκουμά. Τι έχω κάνει εδώ. Έχω φτιάξει ένα μπίγμα το οποίο το έχω σπίτι μου και το έχω φέρει εδώ μαζί μου. Το οποίο τι γίνεται, έχω ελαιόλαδο μαζί με κουρκουμά και βάζω σαλάτες. Γενικά, έχω βάλει στη διατροφή μου τον κουρκουμά μέσα αρκετά. Αντιοξειδωτικός. Και αντιφλεγμονώδες. Το οποίο, μυρίζει. Για όσους αθλούνται και είναι γεμάτοι γενικά φλεγμονές, ναι. Που δεν φαίνονται φλεγμονές, ο κουρκουμάς κάνει πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο στην κατσαρόλα ελαιόλαδο με κουρκουμά. Λίγο ναι. Ή όλο. Βάλε κι άλλο. Τέλεια. Όπα. Έξτρα ελαιόλαδο. Και πάμε να βάλουμε το θράψαλο. Ορίστε. Τώρα θα το κάνω εγώ αυτό για να μην μυρίσει. Να το αφήνω. Βάζουμε το θράψαλο μέσα και αρχίζουμε το ψυγάρισμα. Χωρίς να το πανάρουμε με κάτι, έτσι όπως σου είναι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Να το πανάραμε, αν θέλαμε να το κάνουμε τηγανιτό. Okay. Για να κάνουμε μια κρούστα, δεν υπάρχει λόγος να το πανάρουμε. Πολύ ωραία. Θα είναι εύγευστο και έτσι δηλαδή. Ναι, ωραία. Πολύ, πολύ. Ωραία. Μέτρια προς δυνατή φωτιά. Θα αφήνουμε να μαγειρεύεται. Τέλεια. Τα ζυμαρικά μας έχουν κολλήσει ακριβώς αυτό που έπρεπε. Τέλεια. Είπαμε να χαμηλώσουμε τη φωτιά, δεν τη χαμηλώσαμε. Όμως θα κολλήσουνε. Συγγνώμη, δεν είναι δική σου δουλειά να αυξάνεις και να μειώνεις τη θερμοκρασία. Και εσύ τι κάνεις από το να είσαι. Δεν έχουμε πει ότι είναι όμορφη γλάστρα και για ομορφιά. Να στέκεσαι και να μιλάς ωραία. Δεν πρέπει να πιάσω μια κουτάλα. Θα πιάσω εγώ το πυρό και μετά να φάω. Ωραία. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο για σένα. Όχι. Γιατί. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Μια-δυο γυροβολιές. Έλα, βάλω το κρεμμυδάκι μέσα. Τέλεια. Μαγειρεύουμε το καλαμάρι λίγο και όταν δούμε ότι αρχίζει και κολλάει. Ωραία. Στην κατσαρόλα βάζουμε το κρεμμύδι. Κρεμμύδι έχω βάλει αρκετό. Έχω βάλει φρέσκο κρεμμύδι. Θα μπορούσα να βάλω και ξέρω. Ναι. Απλά το φρέσκο σε μερικές συνταγές μου κολλάει πιο πολύ. Κυρίως δίνει παραπάνω γεύση. Ναι, όταν έχει να κάνει θαλασσινό. Με θαλασσινό. Αχ, πολύ ωραία μυρίζει ήδη. Ωραία, θα δυναμώσω και τις δύο φωτιές γιατί έχει κάνει κοιλιά. Λοιπόν, τα αφήνουμε να σιγομαγειρεύεται. Θέλω που και που να έχεις το νου σου να ανακατεύεις, να μην κολλήσει. Μάλιστα. Ωραία.
Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε ντοματίνια κομφή. Η Ντάνη τα ντοματίνια κομφή. Είναι ντοματίνια τα οποία θα τα μαγειρέψουμε περίπου για μία ώρα σε χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο να μελώσουν. Να βγάλουν μια ήπια, μια δυνατή γεύση η οποία θα είναι και γλυκιά μαζί. Μάλιστα. Και θα τα τρως. Δεν θα έχουν μαλακώσει πολύ και θα διαλύουν στο στόμα. Υπάρχει τέτοια τεχνική. Τι μου λες τώρα εσύ. Όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3-4 ντοματίνια, αλάτι μαζί με ζάχαρη και πιπέρι. Μπορώ φυσικά να βάλω και σκόρδο μέσα ή να βάλω και κάποιο μυρωδικό αν μου αρέσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να κάνουμε έτσι μακαρόνια σκέτα με σάλτσα, ας πούμε, αντί να τα πολτοποιήσουμε. Ναι. Να τα βγάλουμε από το φούρνο και να ανακατέψουμε απλά με μακαρόνια τα οποία μπορεί να μας έχουν περισσέψει. Ντοματίνια κομφή. Τέλεια. Α, ωραία. Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνουμε τα ντοματίνια. Είτε να βάλουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς, να κλείσουμε τελείως τη θερμοκρασία και να αφήσουμε τα ντοματίνια μέσα για μισή ώρα, είτε συνεχόμενα να τα ψήνουμε στους 90 με 100 βαθμούς για μία ώρα. Βολεύει να κάνουμε μεγάλη ποσότητα, γιατί μπορεί να διατηρηθούν μερικές μέρες στο ψυγείο. Εγώ τώρα θα κάνω λίγα, απλά για τις ανάγκες της εκπομπής. Κατάψυξη, όχι. Καλό θα είναι όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ντοματίνια τα βάλαμε στο φούρνο μέσα. Θέλεις να ελέγξεις και το φράψαλο. Κρατάμε μισή, 3 τέταρτα, 40 λεπτά περίπου. Ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Θα βάλουμε το βασιλικό μέσα. Πες το βασιλικό. Ναι. Όχι επειδή έχω πάρει, θέλω να φύγει. Όχι, αλλά γενικά Παναγία. Ο βασιλικός ταιριάζει. Μην το ξαναπούμε. Όταν αυτό. Θα αρχίσει τώρα να υπάρχει και φρέσκος, τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρός, φυσικά και θα δουλεύω φρέσκο βασιλικό. Απλά τώρα δουλεύω πέστο. Έχω πάρει θα φτιάξει για τον υπόλοιπο χρόνο, να υποθέσω. Έχω πάρει ένα βαζάκι και το έχω βάλει στην κατάψυξη μέσα. Και όποτε χρειάζεται. Είσαι προνοητικός. Διορατικός, Ωραία. Λοιπόν, λίγο νεράκι αυτά ζευμαρικά. Ναι, θα το χρειαστώ. Ευχαριστώ. Ωραία, να κατέβουμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ζυμαρικά. Θα δοκιμάσουμε ένα μακαρονάκι. Μητέρα, εσύ που θα αφήσει την κατσαρόλα, θα τη μαγειρέψει το πρωί μέχρι το βράδυ, πρέπει τα ζυμαρικά να κρατάνε, να είναι στεγνά. Δεν θα κλείσει το ζυμαρικό δηλαδή, όταν θα είναι ήδη μαγειρεμένο. Σε καμία περίπτωση. Πω, ωραία που μυρίζει. Δεν είναι λάθος να βάζουμε στις μακαρονάδες που κάνουμε με θαλασσινά ή με ψάρια γενικά, να βάζουμε τυρί. Αν σας αρέσει, αυτό σκεφτόμουν. Γιατί δεν έχεις φέρει τυρί μαζί σου. Γιατί υποτίθεται ότι θα κάνω μια νηστίσιμη συνταγή. Εγώ ήθελα να κάνω μια νόστιμη συνταγή. Αλλά λόγω ότι έχουμε και το θράψαλο, μπορούμε να κάνουμε μια νηστίσιμη. Οπότε δεν έβαλα μέσα τυρί. Φυσικά θέλω να σου πω κάτι, μητέρα. Αν νηστεύεις, θα προσέξεις και το ζυμαρικό που θα πάρεις να μην έχει αυγό μέσα. Α, καλά που το είπες, γιατί είχαμε μια συζήτηση την Πέμπτη για αυτό το ζήτημα. Δάστε. Κιόλας. Ναι. Μάπια. Και πάμε με μια στουρωτή κουτάλα να βάλουμε κατευθείαν τα ζυμαρικά μέσα. Σε περιμένω. Ωραία. Τα ντοματίνια κομφή είναι υλικό που είναι ήδη μαγειρεμένο. Θα μπει τελευταία στιγμή μέσα. Θα τα ανακατέψουμε ίσα-ίσα, για δύο γυροβολιές δηλαδή. Εάν τυχόν μείνουν ζουμάκια, μας αρέσει αυτό ή περιμένουμε να εξατμιστεί το νεράκι που μπορεί να έχει Όχι, μείνει. Θέλουμε να έχει υγρασία το φαγητό, γιατί Ωραία. Επειδή είναι ζυμαρικό, όσο μένει, τραβάει υγρασία. Οπότε, αν το φαγητό το κλείσουμε ήδη και είναι στεγνό, στο τέλος φαντάσου πώς θα είναι μετά από αρκετή ώρα. Θέλω να σταματήσει λίγο το ανακάτεμα τώρα. Ό,τι μου πεις εσύ θα κάνω. Για να μην σπάσουμε τα ζυμαρικά. Α, όχι. Ωραία. Θέλω να βάλεις αλάτι πιπέρι. Βάλε αρκετό. Λοιπόν, εδώ είναι τα ντοματίνια, τα οποία εγώ τα έκανα το πρωί και τα βάλα σε ένα ταπεράκι να τα φέρω εδώ πέρα. Θα δείτε πώς είναι. Ωραία. Έχουν βγάλει και τα υγρά τους, τα οποία θα τα βάλουμε και αυτά μέσα. Θα δώσουν έξτρα γεύση. Τέλεια. Τώρα ανακατεύω πολύ 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 προσεκτικά. Περίμενε. Α, περιμένω. Στο τέλος. Θα συμπληρώσουμε και λίγο ομό ελαιόλαδο μαζί με κουρκουμά. Πάμε. Απαλό ανακάτεμα. Σαν τα μάτια μου τα προσέχω.
Και επειδή κάθε φορά ξεχνάμε κάτι ή να το φέρω να το γράψω, ξεχάσαμε να βάλουμε το κρασί, να σβήσουμε με κρασί. Το οποίο εσύ που θα το κάνεις σπίτι σου, σβήσει και με λίγο κρασί μέσα. Δεν πειράζει. Πάλι με σύγχυση παρουσιάστηκε με αυτό που ακούω. Και ξεχνάω τις συνταγές. Τι είπα πάλι. Κάποιος πρέπει να φταίει πάντα για κάτι. Και να φταίει μια γυναίκα, Όχι μια γυναίκα. Ναι, ναι, αυτό τώρα. Κάποιος εκτός από εμάς. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Ναι, καλά. Ωραία. Τώρα. Μην το ζαλίσω κι εγώ. Θα βάλεις κουτάλα εδώ, περίμενε εγώ. Περίμενε. Και πάμε τώρα να στερβίρουμε. Πίνασα. Ωραία. Στην συγκεκριμένη συνταγή, ο κόκαλης έχει και εξαιρετικές γαρίδες, οι οποίες είναι έτσι μπαμπάτσικες μεγάλες, οι οποίες μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια συνταγή, αντί για να βάλουμε θράψαλο, να βάζουμε και να βάλουμε και γαρίδα. Και γενικά, η συγκεκριμένη συνταγή, νομίζω ότι ταιριάζει με οτιδήποτε θαλασσινό, έχει ο κόκαλης, ταιριάζει. Ναι, οτιδήποτε και αν επιλέξουμε, στις γεύσεις μας το αφήνουμε. Το κοφτό μακαρονάκι είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Εγώ μεγάλωσα, ειδικά στα παιδάκια. Ναι, εγώ μεγάλωσα στην Ιστία, πάντα θυμάμαι, κυρίως το Πάσχα, να βλέπουμε τον Ισόπ Ναζαρέτ, ένα αυτό. Να τρώμε κοφτό μακαρονάκι με μια κονσέρβα, ένα δεν θυμάμαι ήταν εχταπόδι ή καλαμάρι. Δεν θυμάμαι τι φτιάχνει. Εχταπόδι πολύ πιθανό. Μητέρα δεν μ' άρεσε ποτέ, συγγνώμη, το λέω τώρα στον αέρα. Ήταν απέσιο. Ναι. Ποιο ήταν απέσιο, τι είπε στη μάνα σου. Το κοφτό μακαρονάκι που μαγείρευε. Όταν ήταν μικρό. Μέχρι διαγράψει τώρα, θα μου πάρει τηλέφωνο, θα μου στείλει μηνύματα. Και δεν φταίει εσύ. Εσύ μαγειρεύει καλά. Αυτό το πράγμα που ήταν έτσι κονσερβοποιημένο ήταν. Εντάξει, μωρέ, ανά εποχές όλα. Πήγαινε και πάρε ένα θαλάσσινο. Πάρε ένα κόκαλι, ρε παιδί μου. Πάρε ένα κόκαλι. Έχει στην Αθήνα, έχει. Έχει χαλκαδάκι στην Αθήνα. Αν δεν έχει, θα στείλουμε. Πήγαινε, πάρε. Θα στείλουμε εμεί από εδώ. Περίμενε. Γενικά μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Κάπου θα πήρε κι εσύ, δεν γίνεται. Τι θε, Σατανά. Μάλλον δεν θέλω να χαλάσω το πλάνο. Θέλω ένα δικό του. Όχι δικό μου. Του το έταξα. Να δοκιμάσουμε θέλω. Πάω λίγο μπροστά, εδώ το λίγο. Εδώ. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου θράψαλο με αυτόν τον τρόπο. Ίσως μπορεί να το έβλεπα παλαιότερα και να έλεγα έχω, το έχω συνηθίσει πιο πολύ τηγανιτό ή δεν ξέρω εγώ τι, ίσως να μην κάνει. Να μην είναι γνώριμο στη γεύση, στη γλώσσα κτλ. Καλά, φάτε πορτά αυτό. Μου πήρε και το κουτάλι. Θα βάλω κι άλλο μετά. Έλα, πάρε αυτό, θα πάρω εγώ αυτό. Ευχαριστώ. Για δοκίμασε. Για να δούμε τι μα έφτιαξε. Γιατί που κόβεται αμέσω στα 4-5 λεπτά που το μαγειρεύει. Δεν θέλει παραπάνω. Για να δούμε τι έγινε, να το κοιμάσω λίγο. Εσύ δεν θα φας. Θα πάρω από εδώ. Είσαι τιμωρία. Α, παίρνει το κουτάλι, συγγνώμη. Καλά τα πλάνα. Πολύ ωραίο, Ο κουρκουμάς τον δίνει ένα ασιάτικο τόνο, ένα πολύ διαφορετικό μαζί με το στοιχείο. Μαζί με το κρεμμύδι και το βασιλικό. Άντε! Έχει ωραία γεύση. Αμάν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τζίντζερ, να ξέρετε. Και κουρκουμά λίγο στο τέλος στην επίγευση. Κουρκουμάς γενικά τσιμπάει λίγο. Και τον ντοματίνι δίνει πολύ, Αυτή τη δροσιά που του λείπει. Ωραία, συνεχίσω εγώ να τρώω εδώ, κάντε εσείς. Το θράψω να πείσαι, το λιώνει στο στόμα. Να σου πω, μισό λεπτό, Δανάη. Τι έπαθες. Δεν μας έβαλε ντομάτα. Αυτό είναι να τις φάει ο ίδιος. Τι είπα εγώ. Ωραία ντομάτα. Πεντανόστιμη ντομάτα που έφαγες. Μητέρα, σ' αγαπώ, θα κάνω πλάκα, μαγειρεύεις τέλεια. Είσαι απίστευτη μαγείρισα. Με αποκληρώσεις, παρακαλώ. Τι πιο απίθανο σε πιάτο με θαλασσινά για τη Σαραγωστή. Δοκιμάστε. Πεντανόστιμο. Ευχαριστούμε που μας είδατε, ευχαριστούμε τον κόκαλη, ευχαριστούμε τη μητέρα μου που μάθα να μαγειρεύω, την έχω πατήσει τώρα εγώ, είπα πολλά σήμερα. Εσύ δεν ξέρω αν θα ξανάρθεις, αν θα σε αφήσει. Έλα, αφήστε τα αυτά τώρα, δεν θέλω, θέλω να σε ξαναδώ. Και εγώ στην αλευτερή. Καλά, εντάξει, αποχωρώ εγώ. Πάμε σε break. Κάντε την αναφάνετε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, πάμε να χωνέψουμε. Φιλιά.